Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ είμαστε και απόψε, 7 Φεβρουαρίου του 2018. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής, εδώ, στη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, 2 ημέρες, 3 ημέρες μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Αθήνας, όπου ο λαός έστειλε μήνυμα στα πέρατα του κόσμου και διαδήλωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα και ότι το όνομά της δεν χαρίζεται σε κανέναν. Φίλες και φίλοι, όλα τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για μια τεράστια διαδήλωση, για ένα τεράστιο συλλαλητήριο, για ένα ογκώδεστατο συλλαλητήριο, και πραγματικά τέτοιο συλλαλητήριο δεν έγινε ποτέ μα ποτέ στα χρονικά της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. Από τη μεταπολίτευση και μετά, και ειδικά από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που βιώσαν οι Έλληνες μεγάλες συγκεντρώσεις, αυτή η συγκέντρωση ήταν πρωτοφανή στην κυριολεξία. Τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία μιλούσαν για 1 εκατομμύριο κόσμου και πάνω. Ανέφεραν ότι ο κόσμος έφτανε σε αυτό τον αριθμό. Οι μόνοι δυστυχώς που απαξίωσαν από την πρώτη στιγμή το πρωτοφανές αυτό συλλαλητήριο ήταν η της κυβέρνησης Τσίπρα. Το Μέγαρο Μαξίμου αρχικά, έτσι και μετά ο κύριος Σκοτζιάς, ανέφεραν, ειδικά ο κύριος Σκοτζιάς, ότι διαψεύστηκαν οι δημοσκοπήσεις. Φάνηκε, λέει ο κύριος Σκοτζιάς, η γύμνια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όσων δεν άκουσαν τον λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Και καταλήγει ο κύριος Σκοτζιάς, συνεχίζω με ήσυχη τη συνείδηση και διαπραγματεύομαι για το καλό της πατρίδας. Απαξίωσε δηλαδή ο κύριος Σκοτζιάς με την πρώτη δήλωσή του το μεγαλειώδες αυτό συλλαλητήριο και έδειξε ευθύς εξ αρχής τον στόχο του, ο οποίος είναι να χαρίσει το όνομα της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς, στους Σλάβους. Πρόκειται για ένα απαράδεκτο γεγονός, το οποίο συνοδεύτηκε και με την συνολική απαξίωση από αυτούς δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ, του Μίκη Θεοδωράκη. Του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος διαφήμισε και διαφημίζει τη χώρα μας στα πέρατα του κόσμου. Ο Μίκης Θεοδωράκης με έναν πατριωτικό λόγο αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων και έδειξε το στίγμα του για το τι πρόκειται, για ποια κυβέρνηση μας κυβερνά, και μίλησε για φασίστες και ειδικά για αριστερόστροφη φασιστοειδή κυβέρνηση ουσιαστικά. Θέλω, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον λόγο του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, για να περάσουμε αμέσως στον πρώτο καλεσμένο μας, τον πασίγνωστο Κρις Σπύρου, τον πρώην γερουσιαστή, τον ΗΠΑ, και τον πρόεδρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Ας ακούσουμε πρώτα όμως τον Μίκη Θεοδωράκη. Μια πατρίδα που σέβεται και αγαπά όλες τις πατρίδες του κόσμου. Ναι, είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα περιφρονώ και μάχομαι το φασισμό σε όλες τις μορφές και προπαντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη. Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα, μικρό απόσπασμα από τον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος μίλησε με τον βροντερό του λόγο, ασθενής μεν στο σώμα, αλλά βροντερός πατριωτικός λόγος, ο οποίος έδειξε το στίγμα. Ποιοι μας κυβερνούν τελικά, μίλησε για αριστερόστροφο φασισμό. Έχουμε στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου μας τον Κρις Σπύρου, τον πατριώτη πρόεδρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, ο οποίος δίνει αγώνα για το θέμα της Μακεδονίας μας από το 1992-93 ανελιπώς. Και μόλις πριν από μερικές ημέρες έστειλε και επιστολή στον Μάθιου Νίμιτς. Κύριε Σπύρου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα μικρό σχόλιο αρχικά για το συλλαλητήριο. Ήσασταν παρόν προχθές.
συλλαλητήριο ήταν μια ένωση των Ελλήνων, γιατί με τη δική μου ταπεινή άποψη, αυτό που είπε ο Μπιλ Κλίντον όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα, είμαστε όλοι Έλληνες, και την παιδεία την οποία η Ελλάδα έχει δώσει σε όλο τον κόσμο, εγώ λέω ότι τώρα είμαστε όλοι Μακεδόνες. Γιατί αν λείψει από τη σύνθεση του ελληνικού έθνους, αν λείψουν οι Μακεδόνες, τότε θα μείνει μισό το ελληνικό έθνος και η ιστορία θα μείνει λιγότερη από μισή παγκόσμια ιστορία. Οπότε η συγκέντρωση των ανθρώπων και στη Θεσσαλονίκη, των Ελλήνων και στη Θεσσαλονίκη, έδειξε ότι μπορεί να υπάρχουν Έλληνες στη χώρα που λέγονται Έλληνες επειδή ζουν στον χώρο που λέγεται Ελλάδα. Εγώ πιστεύω αυτοί που πήγανε στα συλλαλητήρια ήταν Έλληνες επειδή είναι Έλληνες. Και επειδή οι Μακεδόνες ήταν μόνο Έλληνες, τότε αισθάνονται αυτό το οποίο αισθάνεται. Και εγώ να σας πω προσωπικά, δεν πήγα μόνο επειδή αισθάνομαι ότι είμαι Έλληνας και είμαι, πήγα να τιμήσω το αίμα που έδωσε ο πατέρας μου το 1940 όταν περπάτησε από την Πατάλοφο Κοζάνης στην Τεπελένη και έδωσε τη μισή του πλάτη εκεί στην οβίδα των Ιταλών και ο Πατσανάκης του πέθανε δίπλα του για την πρώτη μάχη που έγινε με τους Ιταλούς. Οπότε εάν είπαμε όχι σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν να μας κατακτήσουν, πρέπει να πούμε όχι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μονιμοποιήσουν το λάθος που έγινε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη όταν αναγνωρίσανε ψεύδο-σλαβο-μακεδονικό ανεξάρτητο κράτος με την ονομασία Μακεδονία, με το όνομα Μακεδονία μέσα. Ωστόσο κύριε... Δεν μπορεί αυτό να το επιτρέψει ο Έλληνας να μονιμοποιηθεί με τη δική μου διαταπενή άποψη. Ο Έλληνας δεν θα το επιτρέψει, αλλά φαίνεται αποφασισμένη η κυβέρνηση και δια του κυρίου Κοτζιά δήλωσε ότι διαψεύστηκαν οι δημοσκοπήσεις, ότι ήταν δηλαδή μικρή η συγκέντρωση και συνεχίζει με ήσυχη τη συνείδησή του να ξεπουλήσει το όνομα της Μακεδονίας. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα μπω στην συνηθισμένη ελληνική νοοτροπία που λέω για όλα τα θέματα είμαστε κυπελούχοι παγκοσμίως να συζητάμε besides the point, άσχητη συζήτηση. The point. Οι Αμερικανοί σου λένε what's the point, τι είναι το θέμα. Εάν τα τελευταία 24 ώρα έχω ακούσει κάτι, έχω ακούσει όλα τα άσχετα πράγματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Ήθελα να με εξηγήσουν τα τετραγωνικά μέτρα ήταν για τους λεπτούς, για τους χοντρούς, για τους ημίχοντρους, πώς ζυγίζανε τον Παλμό ή πώς ζυγίζανε την ελληνικότητα. Είχε κανένα θερμόμετρο, ελληνόμετρο που το έπαιζε στη μασχάλη ή στο στόμα και μπορούσε να μας πει, γιατί όλες αυτές τις συζητήσεις είναι άσχετες και είναι μέσα σε μία εφαρμογή μιας προπαγάνδας να συζητάμε όλα παρά εκείνο που πρέπει να συζητάμε. Εγώ δεν θα πω σε αυτή την νοοτροπία ούτε με την κυβέρνηση, ούτε με την αντιπολίτευση, ούτε με την παρααντιπολίτευση. Εγώ είμαι απόδημος Έλληνας που έζησα 60 χρόνια της ζωής μου στο εξωτερικό. Είμαι Έλληνας, είμαι Ελληνοαμερικανός και όπως είπα και στον κύριο Νίμετς, εάν μία φυλή Α ζει σε ένα χώρο που ζούσε για πολλά χρόνια η φυλή Β, μετατρέπεται και η φυλή Α σε φυλή Β, τότε εγώ που η οικογένειά μου πήγε στο New Hampshire που έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει πριν 110 χρόνια και η μάνα μου γεννήθηκε εκεί, τότε εγώ μπορεί να ισχυριστώ ότι έχω μετατραπεί
και ηθαγενής Ινδιάνος Αμερικανός. Οπότε αντί να λέγουμε αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος Σπύρου, να λέγουμε αρχηγός Geronimo της φυλής Abenaki, η οποία ζούσε στο New Hampshire, που ζω εγώ, που το άλλαξαν το όνομα οι Άγγλοι όταν ήρθαν οι επικεφθές πριν 300 χρόνια. Ζούσαν εκεί πέρα για 100.000 χρόνια με τις τελευταίες ανασκαφές που κάνανε. Επομένως, την επόμενη φορά, να, τι να μου πεις, κύριε Σπύρου, να μου πεις Chief Geronimo. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι όμως. Αυτά που στείλατε στον κύριο Μάθιου Νίμιτς, νομίζω ότι τα έχει βάλει στο συρτάρι του. Και ο ίδιος ονομάζει τους Σκοπιανούς Μακεδόνες και συνεχίζει ακάθεκτος να τους δώσει το όνομα και την ταυτότητα. Ο Μάθιου Νίμιτς δεν έχει καμία δύναμη να ονομάσει κανέναν τίποτα. Το θέμα, αγαπητέ μου, δεν ήταν ποτέ είτε οι Σκοπιανοί είτε οι άλλοι έξω. Το πρόβλημα ήταν οι Τοπιανοί. Από την αρχή σας το είπα και το ξαναλέω. Επομένως, δεν υπάρχει, με τη δική μου την άποψη, καμία διαπραγμάτευση που μπορεί να κάνει κανείς. Εάν η Μακεδονία, οι Μακεδόνες, ας η Μακεδονία το χώρο, ο χώρος δεν είναι αυτό που κάνει τη φυλή. Η φυλή κάνει το χώρο. Εάν οι Μακεδόνες είναι Έλληνες και είναι, ο χώρος τον οποίο κατοικήσανε που λέγεται Μακεδονία, δεν μπορεί βάσει των όρων τους οποίους έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναγνώριση μιας απεσχεθήσας γιουγκοσλαβικής πρώην περιφέρειας να ονομαστεί με όνομα που θα έχει εδαφικές απαιτήσεις. Τελείωσε το πράγμα, εκεί είναι το θέμα και τελείωσε. Και όπως λέω τώρα στο γράμμα μου που στέλνω στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που θα βγάλουν την τελική απόφαση το πώς μόνιμα θα ονομαστεί το νέο συστημένο κράτος, εάν αποφασίσουν μόνιμα να δώσουν τη λέξη Μακεδονία σε αυτό το νέο κράτος, τα Βαλκάνια θα είναι σε ταραχή στον αιώνα των αιώνων. Μάλιστα. Δεν το λέω εγώ, αυτό το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής το 1944 στις 26 Δεκεμβρίου, όταν ο Τίτο ονόμασε την περιφέρεια Βαρδάσκα σε Ιουγκοσλαβική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας για να περιθάλψει όλους τους κομμουνιστές της περιφέρειας και να τους δώσει κάτι να πιστεύουν ότι είχαν χώρα, γιατί είχαν φύγει από τις δικές τους. Κύριε Σπύρου, φαίνεται όμως ότι έχει ληφθεί μία απόφαση και μέσα στην Αμερική, όπου είσαστε εσείς σε 60 χρόνια και ζήσατε καλά το χώρο αυτό και ως γερουσιαστής, να δοθεί δηλαδή το όνομα της Μακεδονίας, έστω με συνθετικό τρόπο, στους Σκοπιανούς. Αυτό δηλαδή φαίνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Όποιος σας έφερε αυτό το παραμύθι, είναι παραμύθι. Εντάξει, είναι όπως ο μύθος ότι ο Οδυσσέας σκότωσε το Μινόταυρο. Εντάξει. Έτσι είπαμε ότι τον σκότωσε το Μινόταυρο. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μπήκε μέσα στη σπηλιά. Δεν είπε κανείς ότι σκότωσε Μινόταυρο. Ούτε αυτός είπε, ούτε κανείς άλλος. Συγγνώμη, τι... Όποιος σας λέει ότι κάποιος στην Αμερική ή κάπου αλλού έχει βγάλει απόφαση να δώσει την ονομασία, κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Το θέμα πλήττει περισσότερο τους κατοίκους των Σκοπίων από όποιον άλλον. Και αν η Ελλάδα κρατήσει τη θέση της, αυτή την οποία έχει από το 1993 με την κυβέρνηση του Παπανδρέου, ότι αυτή η χώρα δεν θα πάει πουθενά έως όντου έχει τη λέξη Μακεδονία στην ονομασία της, σε ένα χρόνο το πολύ οι κάτοικοι της θα ψηφίσουν να αλλάξουν την ονομασία. Και το μόνο αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτοί που κυβερνούν σήμερα δεν θα έχουν καμία πολιτική θέση στα Σκόπια. Θα το ονομάσουν κάτι το οποίο το αντιπροσωπεύει την εθνική σύνθεση των ατόμων, η οποία είναι βαλκανική και τα υπόλοιπα.
Κύριε Σπύρου, εντάξει, μιλήσατε και για ντόπιους, δηλαδή ντόπιους οι οποίοι σκάβουν ουσιαστικά το λάκκο της χώρας μας. Αυτή η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και κάποιες άλλες, και αν ξεκινήσουμε από τον Μητσοτάκη, τον αείμνηστο Μητσοτάκη, τον οποίο τον είχα αναφέρει εσείς αρχικά, αυτοί όλοι θάψαν ουσιαστικά το θέμα της Μακεδονίας και χαρίσανε το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. Και σήμερα εμφανίζεται η κυβέρνηση να λέει ότι μιλάμε για σύνθετη ονομασία. Αυτοί πώς πολεμιούνται εδώ μέσα, δηλαδή. Η κάθε κυβέρνηση έχει δικαίωμα να προβάλλει τα εθνικά θέματα με τον δικό της τρόπο. Η σημερινή κυβέρνηση τα προβάλλει όπως τα βλέπει. Ο κύριος Μητσοτάκης συνένεσε στην προσωρινή ονομασία των Σκοπίων, γιατί τον πείσανε για όποιο άλλο λόγο μπορείς να βρεις, ότι οι ταραχές στη Βοσνία τότε και στα υπόλοιπα μέρη της διελειμμένης Ιουγκοσλαβίας θα μπορούσε να φέρει και στην περιφέρεια προβλήματα και όλα τα άλλα τα οποία είναι άσχετα να τα πούμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ας βάλουμε μόνο αυτό το λόγο ότι ήταν, γι' αυτό και δώσανε και προσωρινή μόνιμη αναγνώριση ως κράτος με προσωρινή ονομασία. Ο λόγος που έγινε προσωρινή ονομασία ήταν γιατί δεν τους ανήκε να λέγονται έτσι. Αλλά ο Γρηγόροφ δεν μπορούσε να επιστρέψει στη χώρα του χωρίς να γίνει εμφύλιος πόλεμος, με χωρίς Μακεδονία στην ονομασία. Το καταλαβαίνετε, η πλειοψηφία των κατοίκων τότε δεν θέλανε ονομασία. Αυτοί που θέλανε ονομασία που περιείχε τη λέξη Μακεδονία ήταν ο Γρηγόροφ και η μαφία την οποία είχε εκεί πέρα και κυβερνούσε οι παλιοί κομμουνιστές του Τίτο. Μάλιστα. Και δεν θέλουν σήμερα. Η τελευταία δημοσκόπηση που έγινε προχθές δείχνει ότι 61% αυτοί το δημοσιεύσανε, οι Σκοπιανοί, 61% των πολιτών, των κατοίκων της Σκοπίων δεν θέλουν η ονομασία τους να περιέχει τον όρο Μακεδονία. Δεν είναι Μακεδόνες, το ξέρουν και δεν μπορεί να επιβιώσουν με αυτή την διχόνοια που τους έβαλε και με αυτό το βάρος της ιστορίας της Μακεδονίας που τους έχουν βάλει τα Ηνωμένα Έθνη και η δική τους η μειοψηφία η οποία είναι εκεί πέρα. Ωστόσο, οι δηλώσεις του, δεν ξέρω αν τις γνωρίζετε, του κυρίου Ζάεφ, φρέσκες δηλώσεις, είναι ότι δεν αλλάζουμε το Σύνταγμα. Θέλουμε, λέει, λύση, αλλά δεν βλέπω κανένα λόγο να αλλάξουμε το Σύνταγμά μας. Το Σύνταγμά τους συνεπάγεται με τους όρους τους οποίους έθεσε ο Τίτο το 1944-45. Το Σύνταγμά τους είναι οι εδαφικές διεκδικήσεις. Η Μεγάλη Μακεδονία, την οποία είναι υποκατοχή από την Ελλάδα και από τη Βουλγαρία. Αυτό είναι το θέμα όλο. Τους ονόμασε για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτά. Και όταν μια χώρα έχει την ονομασία ως έθνος μακεδονικό και οι άλλοι είναι περιφέρειες, αυτό το οποίο καταλαβαίνει ο άλλος είναι ότι είναι υποκατοχή των άλλων κρατών. Και εκεί είναι όλο το θέμα. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ για την τέτοια του ΔΑΕΒ ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και τα νοάλαζε τι μας έχει. Η ονομασία είναι το θέμα που κάνει και τις διεκδικήσεις και τα υπόλοιπα. Σωστά, κύριε Πρόεδρε. Για πείτε μου, η ελληνική κυβέρνηση γιατί κλωτσάει και δεν κάνει δημοψήφισμα? Είχε κάνει για τους δανειστές και δεν κάνει για το εθνικό μας θέμα. Εγώ δεν είμαι ούτε μάντης, ούτε αναλυτής. Λέω, αν έχετε κάποιο σχόλιο. Δεν έχω κανένα σχόλιο. Η Ελλάδα έχει ήδη 10 εκατομμύρια πρωθυπουργούς και δεν χρειάζεται άλλο το εξωτερικό. Εσείς ζητάτε όμως δημοψήφισμα. Ορίστε. Εσείς ως πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης θέλετε το δημοψήφισμα? Εγώ δεν μιλάω ως πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι εκπαιδευτικό και πολιτιστικό. Εγώ μιλάω ως πολιτικός παράγων. Ωραία. Ως Έλληνας, ναι. Ένας απλός Έλληνας. Λοιπόν, εάν γίνει αύριο δημοψήφισμα,
95% των Ελλήνων θα ψηφίσουν όχι. Και αν το θέλουν σε άλλη γλώσσα θα λέγεται νο. Άμα τους πειράζει 3 γράμματα στο όχι, ας βάλουν νο, αμερικάνικο και φτάσει. Νο. Έτσι. Εσείς, κύριε Σπύρου, έχετε κάποια εκτίμηση μέχρι τον Ιούνιο τι μπορεί να γίνει, τι θα γίνει, αν προβλέπετε κάτι? Κοίταξε, εγώ νομίζω δεν θα γίνει τίποτα. Φοβάμαι μην γίνει κανένα κόλπο και κάνουν κάποια συμφωνία μόνο για να ψηφίσουν, για να βάλουν τον ΝΑΤΟ στο... Τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Να βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Και μετά να μην υπάρχει καμία άλλη λύση και να μείνουν τα πράγματα όπως είναι. Κατάλαβες, υπάρχουν και αυτά τα κόλπα, τα... Οι τρικλοποδιές σε βάρος της χώρας μας τελικά. Λοιπόν, αυτή είναι η φοβία μου και αυτοί πρέπει να προσέχουν να μην γίνει. Να μην γίνει το όχι ναι, γιατί έχετε expert να κάνετε το ναι όχι και το όχι ναι. Σωστά. Δεν ξέρω αν θέλατε να κάνετε κάποιο άλλο σχόλιο, κύριε Σπύρου. Εγώ θα πω ακόμη μια φορά ότι έως ότου υπάρχει κράτος στα σύνορα της Ελλάδος, θα θυμάστε τα λόγια του Προέδρου του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής του 1944, τα λόγια του τότε Υπουργού των Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά και τα λόγια του τότε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, ότι η περιφέρεια θα είναι πάντα σε αναταραχή εάν υπάρχει κράτος με το όνομα Μακεδονία και θα συνορεύει την ένδοξη ελληνική και μόνο ελληνική Μακεδονία. Δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία. Μάλιστα. Δεν μπορείς να γεννήσεις Μακεδονία. Ή θέλεις ή δεν θέλεις, στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχει μία Μακεδονία η οποία απαρτιζόταν από Μακεδόνες. Επομένως, δεν μπορείς να μετατρέψεις την ελληνικότητα των Μακεδόνων. Ό,τι θέλεις να κάνεις είναι ό,τι δεν γίνεται. Εγώ δεν θα γίνω Ινδιάνος ποτέ. Ελληνοαμερικανός θα είναι όσες φορές και να το θέλω. Έτσι είναι. Να γίνω Ινδιάνος. Δεν γίνεται. Επομένως, αν δεν γίνουμε εγώ Ινδιάνος, δεν έγινε αυτή η Μακεδόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπύρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και ευχαριστούμε για όσα κάνετε, για τους αγώνες που κάνετε εδώ και πολλά χρόνια. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Αμήν. Γεια σας. Όπως ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον κύριο Σπύρου που είχαμε στην γραμμή μας επικεντρώσε τα θέματά του στο εξής, ότι δεν γίνεται να υπάρχει άλλη Μακεδονία, κατά τον ίδιο τρόπο που ο ίδιος δεν μπορεί να γίνει Ινδιάνος, επειδή πήγε και κατοίκησε εκεί η οικογένειά του πριν από 100 χρόνια, έτσι κατά τον ίδιο λόγο η Μακεδονία είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία και η Μακεδονία είναι ελληνική. Παρ' όλα αυτά, διατύπωσε τους φόβους του ότι ενδεχομένως μπορεί να εντάξουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, γιατί αυτός είναι προφανώς ο στόχος ο οποίος υπάρχει, και εκεί να την πατήσει η ελληνική κυβέρνηση και να μην πάρει απολύτως τίποτα, χαρίζοντας το όνομα της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς. Αυτό το οποίο θα αποτελέσει τη θριαλίδα δραματικών εξελίξεων, και το είπε ο κύριος Σπύρου, ότι θα είναι μια κατάσταση η οποία θα βρίσκεται συνέχεια σε αναταραχή, θα υπάρχει δηλαδή μπαρούτι αναμένο σε όλα τα Βαλκάνια. Φίλες και φίλοι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ, μουσικό διάλειμμα, και θα έχουμε στη συνέχεια τον επόμενο καλεσμένο στην εκπομπή μας, όπου είναι ο κύριος Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής. Τα λέμε σε λίγο.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είχαμε προηγουμένως τον Κρις Σπύρου, τον πρόεδρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, τον πρώην γερουσιαστή τον ΗΠΑ και μας είπε σημαντικά πράγματα. Τώρα θα ακούσουμε συνέντευξη την οποία την ηχογραφήσαμε σήμερα το πρωί για ειδικούς λόγους, διότι δεν μπορούσε να είναι απευθείας κοντά μας ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής, επειδή αυτή την ώρα είναι προσκεκλημένος σε μια εκδήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Θα ακούσετε ορισμένα πράγματα τα οποία συζητήσαμε με βάση το μακεδονικό, αλλά και θέματα τα οποία αφορούν τη Χρυσή Αυγή, διότι η Χρυσή Αυγή δεν βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι αποκλεισμένη. Εμείς όμως τους βγάζουμε όλους, τους βγάζουμε τους πάντες εδώ πέρα, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, έχουμε κάνει πρόσκληση και είμαστε σκληροί, αδέκαστοι, σκληροί. Δεν χαϊδεύουμε κανενός τα αυτιά. Και θα το διαπιστώσετε, πιστεύω, και στη συνέντευξη που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα. Κυρίες και φίλοι, γεια σας. Εδώ είμαστε με τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής. Τον έχουμε σήμερα προσκεκλημένο. Γεια σας, κύριε Μιχαλολιάκο. Γεια σας, κύριε Βραχιολίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και απευθύνω θερμό χαιρετισμό σε όλους όσους μας κάνουν την τιμή να μας ακούνε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το ζήτημα της μη πρόσκλησής σας από την κυβέρνηση για ενημέρωση στο ζήτημα το Σκοπιανό. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από τότε που έχετε κατηγορηθεί για εγκληματική οργάνωση, αλλά οφείλουν να σας καλέσουν και δεν σας καλούν. Για κάντε μου ένα σχόλιο, παρακαλώ. Καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι και πριν να στηθεί αυτή η για μας πολιτική σκευωρία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουμε μια δικαστική περιπέτεια περί εγκληματικής οργανώσεως και πάλι δεν με καλούσαν, οπότε δεν ισχύει η δικαιολογία σχετικά με την εγκληματική οργάνωση και τη μη πρόσκλησή μου. Εις ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα του Σκοπιανού, εμείς είχαμε έλθει σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, ευθεία σύγκρουση, από τον Οκτώβριο του 2015, όταν μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής κατηγόρησα τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Κοντζιά, διότι μου είχε απευθύνει τόσο σε μένα όσο και στους άλλους αρχηγούς των κομμάτων μία επιστολή, στην οποία μου ζητούσε να προτείνω ονομασία για τα Σκόπια. Το κατήγγειλα λοιπόν μέσα στη Βουλή ότι κάνει μυστική διπλωματία και ότι αυτό το πράγμα είναι εθνικά απαράδεκτο. Και δυστυχώς σε αυτά τα οποία εγώ κατήγγειλα τον Οκτώβριο του 2015 ήλθε να συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία, η οποία ομιλεί σήμερα περί μυστικής διπλωματίας, μετά από 2 και πλέον έτη. Σχετικά με την πρόσκλησή μου για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, απίφθηνα επιστολή στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στην οποία τόνιζα ότι ήταν υποχρέωσή του, συνταγματική του υποχρέωση να με καλέσει, αφενός μεν διότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι έναντι του νόμου, όπως προβλέπει συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος, αφετέρου το γεγονός ότι βρίσκομαι σε μια δικαστική περιπέτεια δεν μου αφαιρεί το τεκμήριο της αθωότητος. Δεν μπορεί να με θεωρούν δηλαδή καταδικασμένο πριν η ελληνική δικαιοσύνη αποφανθεί. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο δεν εκλήθην για να εκφράσω την θέληση του κόμματός μου, που ήταν και η θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ότι δεν δεχόμαστε καμία ονομασία, είτε γεωγραφική, είτε χρονική, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με οποιαδήποτε γλώσσα για τα Σκόπια, η οποία θα περιέχει τον όρο Μακεδονία. Και για να καταλάβετε σε τι καθεστώς, σχεδόν θα το έλεγα σταλινικό, ζούμε, απίθυνα μία επιστολή στον Πρωθυπουργό. Είμαι ο επικεφαλής του τρίτου πολιτικού κόμματος της χώρας σύμφωνα με τις 3 τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και δεν έλαβα καν απάντηση. Τέτοιος κεσαρισμός νομίζω έχει να επιδειχθεί από πολλά έτη στην Ελλάδα. Και το παράδοξο ίσως της υπόθεσης είναι ότι ενώ δεν σας έχει καλέσει η κυβέρνηση ως όφιλε, σας έχει καλέσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, και γι' αυτό το λόγο η εκπομπή μας αυτή την ώρα είναι ηχογραφημένη λίγες ώρες πριν πάτε στην
επίσκεψη που σας έχει ο κύριος Ιερώνυμος. Πράγματι έχω την τιμή να έχω λάβει μια πρόσκληση από την Αρχιεπισκοπή για μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής, πρόσκληση στην οποία ανταποκρίθηκα εγώ και άλλοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή την Εκκλησία της Ελλάδος. Την Εκκλησία της Ελλάδος που έχει λόγο, γιατί είναι μια εκκλησία ζυμωμένη με το έθνος, η οποία εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και έχει δώσει νεκρούς, έχει δώσει εθνομάρτυρες στους εθνικούς αγώνες. Μιλησμονούμε τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Χρυσόστομο Σμύρνης. Η Εκκλησία έχει λόγο για τα εθνικά θέματα και δεν είναι παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας. Μάλιστα. Μάλλον που το ζήτημα αυτό αγγίζει και τον εκκλησιαστικό χώρο, αφού ως γνωστόν έχουμε μια σχισματική εκκλησία, την Εκκλησία των Σκοπίων που την αποκαλούν Εκκλησία της Μακεδονίας, την οποία δυστυχώς αναγνώρισε για τους δικούς της επεκτατικούς λόγους το Πατριαρχείο της Βουλγαρίας. Για να περάσουμε τώρα, κύριε Μιχαλολιάκο, στο θέμα το καυτό, το σκοπιανό, το συλλαλητήριο προχθές, ήσασταν στο συλλαλητήριο. Βεβαίως και ήμουν, και ήμουν και ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που ήμουνα μέσα στο λαό, μέσα στο συλλαλητήριο, όπου και αντιμετώπισα μια θερμή ανταπόκριση από τους Έλληνες πατριώτες και εθνικιστές οι οποίοι ήσαν παρόντες και εξέφρασαν το εθνικό αίσθημα ενάντια στα σχέδια της κυβερνήσεως. Εδώ μόλις τελείωσε το συλλαλητήριο, από την πρώτη στιγμή βγήκε η αστυνομία και μετά ο κύριος Κοτζιάς και το Μαξίμου και υποβάθμισαν και τον όγκο των παρευρισκομένων, τον όγκο του συλλαλητηρίου και γενικά την όλη αυτή διαδήλωση. Και κάντε μου ένα σχόλιο. Σχετικά με το θέμα αυτό ήταν πραγματικά τερατώδης η διαστρέβλωση της πραγματικότητος η οποία έγινε από την κυβέρνηση και λυπάμαι πάρα πολύ. Διότι όταν αυτή η διαστρέβλωση γίνεται επίσημα μέσα από την αστυνομία της πατρίδας μας που δεν ανήκει σε κόμματα, τότε σημαίνει ότι έχουμε ένα κομματικό κράτος, έχουμε ένα καθεστώς. Τα λεγόμενα της κυβερνήσεως περί 140.000 ατόμων που ευρισκόντουσαν στο Σύνταγμα ή το βίντεο της αστυνομίας στο οποίο είχαν σβήσει την ώρα και την ημερομηνία, όλα αυτά δείχνουν ότι ζούμε σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και όχι σε μια δημοκρατία. Είναι βέβαιο ότι στο συλλαλητήριο ήταν πλέον του 1.000.000 Ελλήνων παρόντες και αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρός υπόψη από την κυβέρνηση, η οποία αν είχε το στοιχειώδη αυτοσεβασμό θα έπρεπε άμεσα να παραιτηθεί. Και τονίζω πάνω σε αυτό το σημείο ότι η παρούσα Βουλή δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το όνομα των Σκοπίων. Για ποιο λόγο? Διότι όταν υπάρχει ένα μείζον εθνικό θέμα και διακυβεύεται ένα μείζον εθνικό θέμα από τη συγκρότηση τη συγκεκριμένη μιας βουλής, τότε το Σύνταγμα προβλέπει ότι προκυρήσονται εκλογές προκειμένου να αναδειχθεί νέα βουλή η οποία θα αποφασίσει για το εθνικό θέμα. Και για να μην μακρηγορούμε, οι εκλογές που είχαμε το Σεπτέμβριο του 2015 έγιναν για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για ένα μείζον εθνικό θέμα, το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το μνημόνιο και η διαπραγμάτευση. Εγώ προσωπικά και το σύνολο του ελληνικού λαού πιστεύω θεωρεί πιο σημαντικό το ζήτημα της Μακεδονίας μας από το ζήτημα της διαπραγμάτευσης. Έτσι, σωστά. Τώρα δεν τον κύριο Κοτζιά, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το περίφημο Twitter, στο οποίο, το οποίο παρέθεσε μετά τη διαδήλωση, όπου θεώρησε ότι δεν ήταν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού μίλησε. Ποια ήταν αυτή η πλειοψηφία στην οποία αναφερόταν ο κύριος Κοντιάς? Οι απόντες. Είναι η κυβέρνηση των απόντων. Αυτοί απόντες από τα εθνικά θέματα και ο κύριος Κοντιάς βεβαίως διαστρέβλωσε την πραγματικότητα, τη γνωρίζει πολύ καλά αυτή την τέχνη. Έχει γράψει μέχρι και βιβλίο με το οποίο υμνούσε το Γιαρουζέλσκι. Ήταν επαγγελματικός τέλεχος σταλινικής μάλιστα νοοτροπίας ενός ολοκληρωτικού κόμματος του ΚΚΕ και γνωρίζουμε την νοοτροπία. Όπως φαίνεται όμως, κύριε Μιχαλολιάκο, η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να συνεχίσει την υποτιθέμενη διαπραγμάτευση με τους Σκοπιανούς υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και να τελειώσει το θέμα με συνοπτικές διαδικασίες παραδίδοντας το όνομα της Μακεδονίας
στους Σκοπιανούς. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν θα αλλάξουν το σύνταγμά τους, τα άρθρα του συντάγματός τους οι Σκοπιανοί, αλλά θα υπάρξει μόνο μία δέσμευση για μελλοντική αλλαγή. Πρώτον, η κυβέρνηση, εγώ πιστεύω ότι έχει πάρει τον κατήφορο και είναι ζήτημα χρόνου να πέσει. Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και το συλλαλητήριο της Αθήνας είναι, πιστεύω, αποτελούν την φιαλίδα εξελίξεων και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να σταθούν στην εξουσία, παρόλο το γεγονός ότι δεν συναντούν τη σφοδρή αντιπολίτευση που θα έπρεπε να συναντήσουν από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, υπάρχουν δηλώσεις σχετικές, έχει δεχτεί τη σύνθετη ονομασία και εσύρθει στα συλλαλητήρια, εσύρθει κυριολεκτικά κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, κάτω από την πίεση του λαϊκού αισθήματος, του εθνικού αισθήματος των Ελλήνων. Μάλιστα. Εσείς, οι δικές σας εκτιμήσεις, ποιες είναι, μπορεί η κυβέρνηση να κλείσει την υπόθεση ή είναι αυτό το οποίο είπατε τώρα, ότι μάλλον πνέει τα λίσθια και θα οδηγηθούμε σε εξελίξεις οι οποίες θα αποτρέψουν τελικά τη μη ονοματοδοσία των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία? Εάν δεν τελειώσει αυτή η κυβέρνηση, θα φέρει μεγάλη ευθύνη για αυτό το λόγο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο τηρεί μια αμφίσιμο, θα έλεγα, στάση. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι ό,τι αφορά το Σύνταγμα των Σκοπίων, ουδέποτε επίσημα ζήτησε η κυβέρνηση από τον Ίμιτς ή από τον Ζάεφ να αλλάξει το Σύνταγμα. Ουδέποτε έθεσε η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ζάεφ, θέμα ταυτότητος και γλώσσας των Σκοπίων. Ουδέποτε. Τα έχουν δώσει όλα, αλλά τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν. Όσο ο ελληνικός λαός είναι συντριπτικά αντίθετος σε αυτή τη μεθόδευση, ό,τι και να υπογράψουν, πιστεύω ότι θα το αναιρέσει ο χρόνος που έρχεται. Μόλις χθες έσκασε το θέμα της Νοβάρτης, του σκανδάλου αυτού με τις μίζες για τα φάρμακα. Για πείτε μου αυτό, πώς το βλέπετε να εξελίσσεται και αν είναι τελικά φτιαχτή η υπόθεση, με την έννοια ότι μπαίνει τώρα προκειμένου να θολώσει τα νερά. Φτιαχτή υπόθεση σίγουρα δεν είναι. Είναι μια υπόθεση που τη γνωρίζουμε, τη γνωρίζετε κι εσείς σαν δόκιμος και έμπειρος δημοσιογράφος που είστε. Εδώ και είναι τουλάχιστον μια υπόθεση 4 ετών, η οποία είναι γνωστή. Απλά κάθε κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο έκανε, μαζί με το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ένα κουτί με σκάνδαλα και τραβούν κάθε τόσο ένα από αυτά προκειμένου να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί η κυβέρνηση με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, που κατά την άποψή μου τα ελέγχει με αδιαφανείς τρόπους, να αλλάξει την ατζέντα της πολιτικής ζωής της χώρας, αλλά αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διερευνηθεί ένα σκάνδαλο το οποίο μάλιστα σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι υπαρκτό. Αλλά το γεγονός βεβαίως ότι το θυμήθηκε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαιο ότι προκαλεί υποψίες. Μάλιστα. Συνεχίζουμε τη συνέντευξή μας με τον κύριο Μιχαλολιάκο με 2-3 ακόμα ερωτήματα. Τα θεωρώ καυτά, γιατί εμείς εδώ, κύριε Μιχαλολιάκο, δεν κάνουμε μόνο χλιαρές ερωτήσεις, κάνουμε και σκληρές ερωτήσεις, οι οποίες θα είναι πλέον στον πυρήνα του δικού σας του κόμματος. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, έχετε απώλειες. Πρόσφατα έφυγε ο κύριος Μίχος από την παράταξή σας και πήγε στον Λαός. Δεν μπορείτε να τους ελέγξετε ή δεν σας εμπιστεύονται πια? Δείτε, ελεύθερη χώρα είμαστε, δημοκρατία έχουμε, ο καθής επιλέγει την πολιτική του πορεία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι απολαμβάνω τις εμπιστοσύνες της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών του κόμματος και δεν θα ήθελα περαιτέρω να πω τίποτε άλλο. Μάλιστα. Εγώ εύχομαι καλή τύχη σε όλους, αλλά πραγματικά ήταν παράξενη η στάση. Για πείτε μου για το θέμα της υπόθεσης, της δικαστικής υπόθεσης με την Χρυσή Αυγή. Πού βρίσκεται αυτό? Θα υπάρξει εξέλιξη? Είναι μια δικογραφία τέρας, η οποία δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Είχαν 140 μάρτυρες κατηγορίας, από τους οποίους περισσότεροι δεν προσέφεραν τίποτε. Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ότι η
αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση. Περιμένουμε την εξέλιξη της υποθέσεως. Οι τελευταίοι που φταίνε για αυτή την καθυστέρηση είμαστε εμείς. Ταλαιπωρούμε από το 2013. 5 ολόκληρα χρόνια. Εάν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι που είναι δεδομένοι και ανήκουν τόσο στο φιλελεύθερο χώρο τη Νέα Δημοκρατία, που πρόσφατα βγήκε ο Βαρβιτσιώτης και είπε εμείς φτιάξαμε τη δίκη της Χρυσής Αυγής, το ομολόγησε δημόσια, όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι πολιτικοί μας αντίπαλοι αφού ανήκουν στο μαρξιστικό χώρο, αν είχαν λοιπόν αποδείξεις και στοιχεία θα μας είχαν ήδη καταδικάσει. Δεν το κάνουν. Προσπαθούν να καθυστερήσουν όμως όσο μπορούν όλοι τους αυτή τη διαδικασία για να μας έχουν ομοίρους. Εμείς όμως δεν είμαστε όμοιροι, γιατί είμαστε εθνικιστές και εθνικιστής σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος. Για πείτε μου και κάτι τελευταίο. Ο κύριος Μπογιόπουλος, ο δημοσιογράφος κομμουνιστής, δηλωμένος κομμουνιστής, μέσα από το σταθμό του δήλωνε κατ' επανάληψη ότι δεν θα πάει στο συλλαλητήριο της Αθήνας και ένας από τους λόγους που επικαλείτο ήταν ότι θα είσαστε κι εσείς, μιλώντας για ναζιστές δηλαδή, και μάλιστα κατηγορώντας σας ότι πώς είναι δυνατόν η Χρυσή Αυγή, η οποία είναι φιλοναζιστική και οι οποίοι ναζιστές κατέλαβαν όχι μόνο τη Μακεδονία, αλλά όλη την Ελλάδα, να εμφανίζονται αυτή τη στιγμή ως υπερασπιστές της Μακεδονίας. Αυτά τα είπε ο κύριος Μπογιόπουλος. Ο Μπογιόπουλος αποτελεί γι' αυτόν τίτλο τιμής. Ο άνθρωπος είναι ένας αμετανόητος μπολσεβίκος παλαιάς κοπής, μέχρι το σημείο που ακόμη και το ίδιο το ΚΚΕ τον έθεσε εκτός κόμματος και δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σχολιάσω. Την απάντηση στον Μπογιόπουλο και στον κάθε κύριο Μπογιόπουλο και σε όλα αυτά τα παπαγαλάκια του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλους αυτούς τους πληρωμένους κονδυλοφόρους, την έδωσε ο ίδιος ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος στη συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ είπε ότι κι αν είναι οι χρυσαυγίτες, τι σημαίνει. Και οι χρυσαυγίτες είναι πατριώτες. Μπορεί να μας αρνηθεί κανείς ότι αγαπάμε την Ελλάδα. Από πού και ως πού. Και όσο για αυτά τα περί ναζισμού ανήκουν στην ιστορία. Ο ναζισμός τέλειωσε το 1945. Εμείς είμαστε Έλληνες εθνικιστές, το έχουμε δηλώσει. Ότι θα πολεμούσαμε τους Γερμανούς αν ζούσαμε τότε, όταν επετέθησαν στην Ελλάδα το 1945. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Πήραν στοιχεία από 100 κομπιούτερ. Στοιχεία έχουμε, το φύλλο της εφημερίδας μας είναι στο 1070. Με αυτόν τον αριθμό. Έχω γράψει χιλιάδες άρθρα. Δεν βρήκαν ούτε μία λέξη που να λέω ότι καλώς έκαναν οι Γερμανοί την εισβολή. Αντίθετα, έχω γράψει επανειλημμένως ότι εμείς θα τους πολεμούσαμε και θα αντιστεκόμασταν, γιατί πάνω απ' όλα είναι η τιμή του έθνους και η τιμή της στολής που φοράει ο καθένας σας στρατιώτης. Κύριε Μιχαλογιάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάποιο άλλο σχόλιο. Φίλες και φίλοι, ακούσατε τον κύριο Μιχαλογιάκο. Όσα μας είπε, ήταν νομίζω ξεκάθαρος, ήταν σαφής, απάντησε σε όλα τα ερωτήματά μας. Βγάλτε τα συμπεράσματά μας, τα συμπεράσματά σας. Εμείς πάντως είπαμε, έχουμε κάνει πρόσκληση σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Όποιοι δεν θέλουν να έρθουν, κακό του κεφαλιού τους. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή και ο σταθμός είναι ανοιχτός σε όλους. Πάμε σε ένα μικρό σύντομο μουσικό διάλειμμα για να έρθουμε για τον επίλογο της εκπομπής. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I wanted. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και πάμε για τον επίλογο της εκπομπής. Το συλλαλητήριο ήταν μέγα, φίλες και φίλοι. Όσο και αν η κυβέρνηση και δια της αστυνομίας θέλησε να το απαξιώσει και να μιλήσει για 140.000 κόσμο. Ρεζίλι έγινε ο κύριος Μάρδας, ο οποίος αρχικά είπε για 500.000. Ο μόνος έτσι από το ΣΥΡΙΖΑ που ανέφερε έναν αριθμό που προσέγγιζε στις 500.000 και τελικά τα γύρισε καπάκι, δεν τρέπεται και ο ίδιος, διότι φαίνεται του τραβήξαν το αυτί για να πει ότι ο κόσμος ήταν πολύ κάτω από τις 300.000. Εγώ ήμουν παρόν στο συλλαλητήριο και είχα φτάσει κοντά στην εξέδρα και περιττώ να σας πω ότι κόντευα να σκάσω στην κυριολεξία και είμαι αδύνατος, δεν είμαι παχής, κόντευα να σκάσω. Έχασα μάλιστα και τα ζευγάρια, το γυαλί λίγου το οποίο είχα μαζί μου. Τέτοιο στριμοξίδι υπήρχε. Φίλες και φίλοι, βιώνουμε φοβερές στιγμές.
ανεπανάλητες στιγμές ο λαός, αν μείνει ενωμένος, δεν θα αφήσει να περάσει αυτή η ιστορία, η προδοτική, την οποία την έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση, να την φέρει σε πέρας όσα άθλια έχει φέρει μέχρι στιγμής. Θέλει λοιπόν να ξεπουλήσει και το όνομα της Μακεδονίας. Ο λαός ενωμένος δεν είναι ποτέ ιτημένος. Γι' αυτό, όπως πληροφορούμαστε, υπάρχει και νέο συλλαλητήριο το οποίο πρόκειται να γίνει στις 18 Φεβρουαρίου στον συνοριακό σταθμό Ευζώνων στο Κιλκής στις 2 η ώρα. Αυτό το προγραμματίζουν προφανώς άλλες οργανώσεις. Δεν είναι η Παμακεδονική Ένωση, αλλά γίνεται κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή. Μήπως και μπει και οι Παμακεδονικές Ενώσεις, μπουν μέσα σε αυτή το νέο συλλαλητήριο. Θα είμαστε κοντά και θα το παρακολουθούμε. Σας λέμε λοιπόν στις 2 η ώρα, στις 18 Φεβρουαρίου, στον συνοριακό σταθμό Ευζώνων στο Κιλκής. Θα ξαναθυμίσουμε το βιντεάκι αυτό το οποίο παίζουμε εδώ και αρκετές εκπομπές με την κυρία Μπενάκη, τότε πρόεδρο της Βουλής, να προσκαλεί και να μιλάει στον κύριο Παπούλια όταν αναλάμβανε τα καθήκοντά του ως τότε νέος πρόεδρος Δημοκρατίας και έλεγε τα φοβερά και προφητικά για τα όσα περνάει αυτή τη στιγμή η χώρα μας και η οποία βρίσκεται ενώπιον επερχόμενου ακροτηριασμού της. Τα έλεγε η κυρία Μπενάκη τότε. Πρόδρομε, ας βάλουμε το απόσπασμα αυτό το χαρακτηριστικό με την κυρία Μπενάκη. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Αυτά τα προφητικά τα οποία είπε η κυρία Μπενάκη, προφανώς κάτι ήξερε. Εμείς της έχουμε απευθύνει πρόσκληση και εξακολουθεί αυτή η πρόσκληση προς την κυρία Μπενάκη να είναι ανοιχτή, διότι οφείλει κάποιες εξηγήσεις από πού στο καλό τα ήξερε όλα αυτά και μιλούσε για ακόμα και για αλλαγή συνόρων και για περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας χάρη της ευημερίας κτλ. Κτλ. Αυτές που ακουγόντουσαν ως μπούρδες τότε υλοποιούνται τώρα. Και μην έχετε καμία αμφιβολία, φίλες και φίλοι, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ ως δούριο ύπο είναι αποφασισμένη να ξεπουλήσει τη Μακεδονία μας. Αρκεί να σας πούμε το εξής. Ο κύριος Μαυραγάνης, Νίκος Μαυραγάνης, έκανε την εξής δήλωση, ότι είναι καλύτερα να έχουμε κάποιο μισθό παρά να μην έχουμε καθόλου. Ο κύριος Μαυραγάνης, ο οποίος έχει 703.000 ελβετικά φράγκα, παρακαλώ, και έχει και αρκετά ακίνητα, νομίζω 7 ακίνητα, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο που μιλάει εξ ονόματος του λαού και λέει καλύτερα ας έχεις κάποιο μισθό από το να μην έχεις καθόλου, κατά τον ίδιο τρόπο αυτός και η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένοι να ξεπουλήσουν τη Μακεδονία μας με αυτή την ίδια λογική. Καλύτερα να έχουμε λίγα σύνορα παρά να μην έχουμε καθόλου. Όχι λοιπόν, κύριε Μαυραγάνη, όχι, ή του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, δεν θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός θα είναι ενωμένος και στα θέματα της εθνικής του κυριαρχίας δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω. Θα δώσει τον αγώνα του, ήταν η επιτάς, όπως έλεγαν οι Σπαρτιάτες, ή μολόν λαβέ, δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί σπιθαμή αυτής της ελληνικής γης. Αν θέλετε να ξεπουλήσετε τη Μακεδονία μας, θα βρίσκετε μπροστά σας τον ελληνικό λαό. Θα λογοδοτήσετε για εσχάτη προδοσία αυτό το οποίο έχετε σχεδιάσει απέναντι στους εχθρούς της χώρας, να ξεπουλήσετε τη Μακεδονία μας, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Γι' αυτό κρατήστε στάση πατριωτική και μην κάνετε διαπραγματεύσεις της πλάκας. Η Μακεδονία μας δεν μπορεί με τίποτα και σε κανέναν. Φίλες και φίλοι, ο τόνος της φωνής μπορεί να είναι έντονος, αλλά με αυτά τα οποία συμβαίνουν
Δεν είναι δυνατόν να μην είναι έντονος ο τόνος της φωνής μου και να μην υπάρχει αγανάκτηση και να μην σιγοβράζω όπως και όλος ο ελληνικός λαός σιγοβράζει με όσα συμβαίνουν εδώ. Διαλύσανε την οικονομία μας, διαλύσανε και εξαθλίωσαν το λαό και τώρα νομίζουν ότι εύκολα θα ξεπουλήσουν τη χώρα μας. Δεν θα γίνει αυτό. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ και τον πρόδρομο που ήταν σήμερα μαζί. Ο Μίλτος κάποιο προβληματάκι του έτυχε. Ελπίζω να είναι γρήγορα κοντά, γιατί κάνουμε και με τον Μίλτο τον ηχολήπτο μας πολύ καλή παρέα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Θα είμαστε την ερχόμενη Τετάρτη μαζί σας την ίδια πάντα ώρα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας. Ήταν η εκπομπή «Ανεξάρτητος παρατηρητής» με τον Γεράσιμο Βραγιολίδη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.